Είναι μάλλον ευχή έργων ότι χάρη, νομίζουμε, στους αγώνες των κατοίκων έχουν μείνει και κάποιοι χώροι προς αξιοποίηση του λαού σε αυτή την περιοχή και σε κάθε περιοχή, σαν αυτό εδώ το ωραίο το πάρκο που μαζευτήκαμε εδώ να συζητήσουμε. Γιατί πάντως η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες έχει γίνει σλόγγαν «Τσιμέντο να γίνει», «Τσιμέντο να γίνουν όλα». Προσπαθήσω στην παρέμβαση αυτή την οποία κάνω σήμερα να δώσω μια εικόνα σε σχέση με τους αποχαρακτηρισμούς. Τι είναι δηλαδή και σε τι έκταση έχουν φτάσει όλα αυτά τα τελευταία 20 χρόνια, τι χώροι έχουν αποστερηθεί, για ποιο γενικός λόγο έχει συμβεί αυτό, την πολιτική δηλαδή διάση του ζητήματος και με συγκεκριμένα παραδείγματα για να ξέρει, γιατί κατά τη γνώμη μας αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ξέρει ο λαός Θεσσαλονίκης γιατί συμβαίνουν τα πράγματα που συμβαίνουν, τα οποία καθόλου μα καθόλου τυχαίο χαρακτήρα δεν έχουν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, οι αποχαρακτηρισμοί κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων τα τελευταία 20 χρόνια σε όλη την έκταση του Δήμου Θεσσαλονίκης αφορούν συνολικά σε 41.000 και πλέον τετραγωνικά μέτρα. Μιλάμε δηλαδή για 44 χώρους οι οποίοι είχαν χαρακτηριστεί όλα τα προηγούμενο διάστημα και πλέον έχουν πάψει να αποτελούν αντικείμενα απαλωτρίωσης, έχουν αποδοθεί στους προηγούμενους ιδιοκτήτες και οικοδομηθεί. Το σημειώνουμε αυτό εισηγητικά, καθώς βρισκόμαστε σε μια περιοχή της πόλης, ευρύτερα, το πέμπτο διαμέρισμα, το οποίο είναι το πολυπληθέστερο και από τα πιο πυκνοδομημένα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι λοιπόν το πέμπτο διαμέρισμα το πολυπληθέστερο και από τα πιο πυκνοδομημένα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και έχει πληγεί ιδιαίτερα από αυτή την κατάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο Δήμο, μόνο στο πέμπτο διαμέρισμα έχουν αποχαρακτηριστεί 6 χώροι που προορίζονταν να γίνουν νηπιαγωγεία. 4 χώροι που ομοίως ήταν προορισμένοι για σχολεία, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ένας βρεφονηπιακός ξέχωρα από αυτούς οι οποίοι καταργήθηκαν λόγω μετρό. Το ακίνητο στην περιοχή της Αλυσίδας, το οποίο όπως γνωρίζουμε όλοι βρίσκεται σε κίνδυνο, ομοίως που επρόκειτο να στεγαστούν νηπιαγωγεία ως γνωστόν, έχει αποχαρακτηριστεί ο χώρος που ήταν χαρακτηρισμένος για το 61ο Δημοτικό, λίγο πιο πάνω στα τροχιοδρομικά. Ο χώρος που προορίζεται για νηπιαγωγείο βρίσκεται επίσης σε κίνδυνο στη Νέα Ελβετία, στην Οδό Μαντινίας όπως τη λέγανε. Ο χώρος του παλιού κτηρίου Κοραή, που επίσης προορίζεται για δημοτικό σχολείο. Βασιλής Σόλας βρίσκεται αυτό με 28 Οκτωβρίου. Κινδυνεύουν χώροι που χαρακτηρίστηκαν για βρεφονηπιακούς, όπως τα τροχιοδρομικά πάλι. Στη Βασιλής Σόλγας με Δελφών, στη Βασιλής Σόλγας χαμηλότερα, στο ύψος 40 πόρου, συμβολή των οδών Ασκληπιού Ομήρου και στη Δελφών, στο ύψος με Χρυσοχώου, Πραξιτέλους και Καρακάς. Ο θλιβερός κατάλογος συμπληρώνεται με τους χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, που σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι από χαρακτηρισμό, αυτό στα τροχιοδρομικά και εκείνο στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Ομήρου. Αν κουραστήκατε, αυτό αφορά μονάχα τους χώρους που βρίσκονται στο πέμπτο διαμέρισμα. Η κατάσταση είναι πολύ πιο εκτεταμένη και πολύ οξύτερη, άμα συνυπολογίσει κανείς και όλα τα υπόλοιπα 5 διαμερίσματα του Δήμου. Να επισημάνω ότι η παραπάνω αναφορά είναι ενδεικτική και μόνο. Δεν είναι αποκλειστική, διότι υπάρχουν και άλλοι χώροι σχολείων, παιδικών σταθμών, ελεύθεροι χώροι για πάρκα χαρακτηρισμένοι κτλ. Στο πέμπτο διαμέρισμα, που οι υποθέσεις τους εκκρεμούν στα δικαστήρια, δεν έχουν εκπνεύσει ενδεχομένως ακόμα σχετικές προθεσμίες για το Δήμο να δράσει κτλ. Άρα δηλαδή αυτή η εικόνα πρόκειται να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο και εκτιμάμε με μια σχετική ασφάλεια ότι σε αυτή την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το πέμπτο διαμέρισμα, δεν υπάρχει περιθώριο να χαθεί κυριολεκτικά ένα τετραγωνικό μέτρο ακόμα, άμα θέλουμε να έχουμε κάποια στιγμή επαρκείς κοινοφελείς υποδομές. Έχει επίσης μεγάλη σημασία, αγαπητοί φίλοι, για την ευρύτερη κατανόηση και τη συνολική κατανόηση του ζητήματος, να έχουμε υπόψη και τις πρόσφατες, αναφέρθηκε ήδη ο Σωτήρης, δυσμενείς νομοθετικές εξελίξεις. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του πρόσφατου νόμου περί εξεχρονισμού δήθεν της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. Όπως ακούστηκε,
Δυνάμει αυτών υποχρεούνται άμεσα, μέσα σε 6 μήνες, σε μια σφιχτική προθεσμία, να βρουν το σύνολο του ποσού και όχι δόσεις ή κάτι τέτοιο που έχει καθοριστεί για να ολοκληρωθεί η απολωτρίωση. Άλλος ο χώρος χάνεται οριστικά. Και χάνεται οριστικά διότι επιπλέον απαγορεύεται ρητά και ολοκληρωτικά μια δημοτική αρχή σε κάποιο ενδεχομένως επόμενο μελλοντικό στάδιο να επαναχαρακτηρίσει το ίδιο ακίνητο για απολωτρίωση, κάτι το οποίο μόλις μέχρι το Δεκέμβριο, αγαπητοί φίλοι, δεν ίσχυε. Με βάση αυτά τα δεδομένα λοιπόν, πράγματι, ακόμα και οι υπηρεσίες του Δήμου φοβούνται για μαζική υποδοχή σχετικών ετοιμάτων, δηλώνουν ανήμποροι να προβλέψουν τον ακριβή όγκο και εμείς, και για λόγους στους οποίους θα αναφερθούμε μόλις τώρα, θεωρούμε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό ακριβώς. Χρειάζεται, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, εδώ να σταθούμε. Οι απαλωτριώσεις χώρων, οι οποίοι προορίζονται για κοινοφελείς εγκαταστάσεις, σχολεία, νηπιαγωγεία, βρέφων νηπιακούς, ελεύθερους χώρους, πράσινο, οφείλουν να χρηματοδοτούνται από κρατικούς πόρους. Οι κυβερνήσεις, τα τελευταία 11 χρόνια τουλάχιστον που παρακολουθούμε εκ του σύνεγγις τα δεδομένα στο Δήμο. Τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, του Πασόκ Τινάλ στις αρχές προηγούμενης δεκαετίας, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το αμέσως προηγούμενο διάστημα. Κοινά, ομοούσια και αδιαίρετα που λέμε, έχουν περιστείλει τη χρηματοδότηση των Δήμων και για αυτές και για όλες τις ανάγκες κατά ποσοστό 70%. Έχουν κόψει πρακτικά τη δυνατότητα για να ολοκληρωθούν οι απαλωτριώσεις. Και βεβαίως, ακούστηκε και προηγουμένως από τον Σωτήρη, μιλάμε για κρατικό χρήμα. Χρήμα που πληρώνει ο ελληνικός λαός, που φορολογείται από 30 μεριές, επίσης φορολογείται βαριά, ματωμένα από όλες τις κυβερνήσεις. Τώρα επιπλέον, με την πρόσφατη αλλαγή του νόμου, σημειώσαμε πιο πάνω, χάνουν οι Δήμοι και τη νομική δυνατότητα να παραχαρακτηρίσουν ένα ακίνητο που είχε χαθεί, όπως έλεγαν παλιότερα, όταν θα έρθουν οι δήθεν καλύτερες μέρες. Από εδώ, θεωρούμε, αγαπητοί φίλοι, μπορούν να βγουν σοβαρά συμπεράσματα. Γιατί μπορεί κανείς να δει χειροπιαστά ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο της αστικής κρατικής πολιτικής. Τα χρήματα που πληρώνει ματώνοντας ο λαός της χώρας δεν διατίθενται για τις ανάγκες του, στην προκειμένη περίπτωση για να εξασφαλιστούν και να αξιοποιηθούν κοινοφελείς χώροι, αλλά τα βλέπουμε να κατευθύνονται για την ενίσχυση της κερδοφορίας των καπιταλιστών μέσα από φοροαπαλλαγές, όπως ακούστηκε, μέσα από πολύμορφες άλλες ενισχύσεις. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο και ακολούθως, αφού κατά αυτόν τον τρόπο κόπηκαν η δυνατότητα τα χρήματα αυτά να γυρίσουν έστω και έτσι στις ανάγκες του λαού, με την πλέον πρόσφατη ρύθμιση που αναφερθήκαμε, ο Δήμος απαγορεύεται να ξαναδεσμεύσει ένα ακίνητο, άρα κινδυνεύουμε να μπει χωρίς υπερβολή τα φόπλακα σε κάθε ενδεχόμενο να εξασφαλιστούν οι χώροι που έχει ανάγκη ο λαός, όπως εν πάση περιπτώσει οι ανάγκες αυτές καταγράφονται στους γενικούς πολεοδομικούς σχεδιασμούς, οι οποίοι ηρίστον παρόδο ούτε από τον ουρανό έρχονται. Κανονιστικό χαρακτήρα έχουν που εκφράζουν και αυτοί πολιτικές και ταξικές επιλογές. Σε κάθε περίπτωση όμως, σαν μέτρο των αναγκών, μπορεί κανείς να τις πάρει υπόψη και να βγάλει το συμπέρασμα αυτό που φαίνεται και από εδώ. Οι δημοτικές αρχές, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι άμερες ευθυνών. Έχουν τις υπηρεσίες, έχουν τη δυνατότητα και μπορούν με ακρίβεια να καθορίσουν τις ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε γειτονιά, μπορούν να προϋπολογίσουν από καιρό πριν τα αναγκαία χρήματα. Είναι πολιτική τους επιλογή το ότι δεν βάζουν σε προτεραιότητα την εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων και την ανέβρεση των αναγκαίων πόρων. Και γίνεται κατανοητή από τον καθένα και την καθεμία αυτή η πολιτική επιλογή, καθώς δεν υπάρχει η παραμικρή πίεση προς κυβερνήσεις για να αυξήσουν τη χρηματοδότηση. Αγαπητοί φίλοι, ας σκεφτεί ο καθένας ή καθεμιά. Ποια δημοτική αρχή του Δήμου Θεσσαλονίκης τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον ενημέρωσε το λαό για αυτά τα ζητήματα? Ποια απευθύνθηκε στο λαό, του ζήτησε να κινητοποιηθεί, να παλέψει, να διεκδικήσει? Ποια κατήγγειλε την κυβέρνηση? Σημουδιά δεν έβγαλε η παρούσα δίκηση του Δήμου για τις αλλαγές του νόμου που, όπως είδαμε, συντρίβει τις όποιες δυνατότητες ακόμα και για μια άλλη μελλοντική διοίκηση να παραχαρακτηρίσει ένα χώρο. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μας, ένας κοινός παρονομαστής στη στάση και των κυβερνήσεων και των τοπικών διοικήσεων, και είναι αυτός ο κοινός παρονομαστής η εξήγηση και η αιτία για την κατάσταση που έχουμε φτάσει. Θα έχετε ακούσει πολλές κουβέντες για το περιβόητο αναπτυξιακό μοντέλο που υλοποιείται στην πόλη, μοντέλο το οποίο αφορά στην τοπική οργάνωση καπιταλιστικής ανάπτυξης και το οποίο έχει το χαρακτήρα, ακούστηκε και μόλις προηγουμένως στην τελευταία αποστροφή του λόγου του Σωτήρη,
της ανάπτυξης της τουριστικής, ανάμεσα σε άλλα. Ανάμεσα σε άλλες προτεραιότητες, οι οποίες είναι προτεραιότητες του κεφαλαίου για την κερδοφορία του. Αυτός ο παράγοντας είναι που βάζει σαν προτεραιότητα έργα που ωφελούν την ταρουριστική ανάπτυξη, ενδεχομένως μετατροπή της πόλης σε διακομιστικό κόμβο, διαμετακομιστικό κόμβο, με συγχωρείτε, και άλλες τέτοιες προτεραιότητες. Η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές στρατεύονται σε αυτή την ίδια κατεύθυνση. Και αυτό είναι ο λόγος που στην πράξη βλέπουμε ότι οι δημοτικές αρχές της Θεσσαλονίκης, και αυτοί και οι προηγούμενοι, όπως και οι κυβερνήσεις, και αυτοί και οι προηγούμενοι, βλέπουν τους ελεύθερους χώρους σαν φιλέτο για επενδυτικά σχέδια. Πολιτική τους είναι να αποχαρακτηριστούν οι χώροι που προορίζονται για νηπιαγωγεία, για παράδειγμα, τα οποία είναι αναγκαία, αλλά δεν φέρνουν κέρδος σε κανένα καπιταλιστή, για να σηκωθούν οικοδομές για δωμάτια Airbnb π.χ. ή για αντίστοιχες τέτοιες δραστηριότητες. Ή σε ένα άλλο ενδεικτικό παράδειγμα, είναι γνωστό ότι στο χώρο που προορίζεται να γίνει το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ υπάρχουν χαρακτηρισμένοι χώροι για ένα βροχονηπιακό σταθμό και ένα νηπιαγωγείο. Ίσως γνωρίζετε ότι για την ώρα κανένας τουλάχιστον δεν βεβαιώνει ότι αυτοί οι χώροι δεν θα φαγωθούν στο βωμό αυτού του σκοπού της κατασκευής του γηπέδου του ΠΑΟΚ σε μια γειτονιά με επίσης πολύ σοβαρές ελλείψεις σε τέτοιου είδους υποδομές. Αγαπητοί φίλοι, οι χώροι, με δύο λόγια, μπορούν να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες των πολλών ή για τα κέρδη των λίγων. Και η πραγματικότητα από όλες τις πλευρές δείχνει ότι η σημερινή κατάσταση και οι μαύρες προοπτικές που υπάρχουν για το μέλλον δείχνει ότι η κυρίαρχη, η αστική πολιτική σε αυτό το ζήτημα εργάζεται ακατάπαυστα και σε τοπικό επίπεδο και σε κεντρικό επίπεδο για το κέρδος των λίγων. Είναι για μας ζήτημα, με μία έννοια θεωρούμε ότι είναι καθήκον του λαού, του εργαζόμενου, να παλέψουν για τα δικαιώματα που τους στερούνται από το βάρβαρο καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης. Να παλέψουν για αξιοπρεπή δουλειά με δικαιώματα, να παλέψουν για μισθό που ανακαλύπτει τις σημερινές ανάγκες, για υγεία και ασφάλιση, να παλέψουν επίσης ώστε οι χώροι που ζούμε, οι γειτονιές μας, να ανήκουν στο λαό. Να έχουν σύγχρονα σχολεία, νηπιαγωγεία, δίκτυο βρεφονηπιακών, αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους, ελεύθερους χώρους για αναψυχή, όπως θα έπρεπε να είναι δεδομένο για τον 21ο αιώνα, αλλά συντρίβεται από το σύστημα του κέρδους και της εκμετάλλευσης.